Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, σήμερα χτυπάει η καρδιά της Μακεδονίας εδώ στην Αριδαία. Την Κυριακή γυρίζουμε σελίδα, επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Διώχνουμε και αφήνουμε πίσω ό,τι μας πίκρανε. Κοιτάμε μπροστά και κρατάμε ό,τι μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη για τη πατρίδα μας. Όπως είπε και προχθές ο Κώστας Καραμαλής, εδώ εμείς φοράμε μόνο την Εθνική Ελλάδα, τη φανέλα της, τίποτα άλλο. Η Νέα Δημοκρατία σωστά καταψήφισε τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εμείς βάζουμε πάντα μπροστά το εθνικό συμφέρον. Πρώτα η πατρίδα και μετά η παράταξη. Κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Σηκώσαμε ψηλά τη γαλανόλευκη. Κάποιοι παραχάραξαν την ιστορία. Αλλά αυτοί δεν ξέρουν ότι η ιστορία ούτε ξαναγράφεται, ούτε παραγράφεται. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Εμείς είμαστε περήφανοι για τους ήρωές μας, όπως ο Παύλος Μελάς, και θέλουμε να τους έχουν ως πρότυπο τα παιδιά μας. Όχι όπως κάνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Κάνουν πάντα το αντίθετο. Επίσης, εμείς έχουμε την Ορθοδοξία ως το πολυτιμότερο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Την Εκκλησία μας την αγαπάμε. Δεν την θέλουμε στο περιθώριο. Τα σύνδρομα ενοχής τελειώσαν. Το ατύχημα ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς συνέβη. Αλλά η καθοστωτική αριστερά τώρα φεύγει. Ως εδώ και ποτέ ξανά. Ο λαϊκισμός τελείωσε. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους απέναντί τους. Οι εθνομηδενιστές, όπως τους είπε ο δικός τους Μίκης Θεοδωράκης, φεύγουν. Τα σύνορα επιτέλους θα φυλαχτούν καλύτερα. Οι πολίτες θα νιώθουν πλέον ασφαλείς με εμάς. Την Κυριακή γυρίζουμε σελίδα. Οι προστάτες των φτωχών με χαβιάρι και φαγοπότη φεύγουν. Η αληθινή ελπίδα έρχεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι και υποψήφοι βουλευτές, θα ήθελα από αυτό το βήμα να τονίσω ότι η αλμοπία έχει εκπρόσωπο. Θα είναι η τοπική οργάνωση και θα διεκδικεί τα δίκαια για την αλμοπία ό,τι δικαιούται ο τόπος μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς, ώστε να βοηθήσετε τον νομός μας να πάει μπροστά, να πάμε όλοι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μειώσουμε τους φόρους, να ανοίξουμε δουλειές, να επιστρέψουν τα παιδιά μας πίσω. Εμείς υπογράφουμε συμφωνία αλήθειας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ και ο αρχηγός τους που λένε πιο γρήγορα ψέματα από τη σκιά τους. Αγαπάμε την πατρίδα μας περισσότερο από το κόμμα μας. Εσείς εδώ και όλοι τόσοι που δεν ήρθαν λόγω της βροχής είσαστε σίγουρα νικητές. Είσαστε Νέα Δημοκρατία και πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Είστε πατριώτες και πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Τώρα χρειάζεται παστρατιά. Πάμε όλοι μαζί να ξανανάψουμε το πλυσό, να δυναμώσουμε τη φλόγα μια νέα Ελλάδα και να νικήσουμε την Κυριακή να αλλάξουμε σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.